με κοινοφελείς δραστηριότητες, με προσωπικές του δαπάνες. Παράλληλα, στη ρητορική αναφέρει ότι ο πραγματικός πλούτος έγινε στο να πράττει κανείς το καλό. Και φυσικά ο διαδικασμός, ο στιγμός, υιοθετήθηκε και από τους Ρωμαίους. Στο Βυζάντιο, η παράδοση αυτή συνεχίζεται, κάτω από το πρίσμα της χριστιανικής ηθικής που συνοψίζεται στην ποινική εντολή. Ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς η αγάπη σε εμάς, ή να εγκυμείς αγαπάτε αλλήλους. Εν τούτο γνώσονται πάντες, ότι ενήμητε ζέστε, εάν αγάπη έχετε, εναλλήλες. Ο θεσμός της ευελισσίας παίρνει νέες διαστάσεις στη διάρκεια της οικονομικής αυτοκρατορίας. Η ανάγκη για πνευματική αναβάθμιση του γένους όφησε τότε την Εκκλησία, αλλά και πολλούς εύκολους Έλληνες να δραστηριοποιηθούν για την ίδρυση σχολείων, την πιστοδοσία εκπαιδευτικών, αλλά και την παροχή οικονομικής αγωγής σε εκείνους που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη. Η Εκκλησία παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στα χρόνια της Εθνεγεσίας. Πλούσιοι ομογενείς της υπαρίστησης της πατρίδας που μάχεται και αυτοί γίνονται αγωγοί στον αγώνα της ελευθερίας. Η φιλοπατρία όμως εκφράζεται με πράξη κοινωνικής ευεργεσίας και μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Οι παροικίες των Ελλήνων της Διασποράς γίνονται σταδιακά βασική πόλη ευεργεσίας προς την πατρίδα. Η προσφορά των Ελλήνων της Διασποράς κορυφώνει στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου και φυλακίζοντας από τον καλύτερο και πλέον ελληνική τρόπο τη φυσιογνωμία της χώρας. Με τις οικονομικές τους προσφορές, επεδίωκαν να κατευνάσουν τις ανησυχίες και τις καθυστερήσεις που παρουσίαζε το τότε κράτος στα κοινωνικά και όχι μόνο προβλήματα και να πραγματοποιήσουν το όρμα για μια σύγχρονη Ελλάδα. Με την ευεργετική τους διάθεση και προσφορά, αποτέλεσαν την κομική βάση για την παραπέρα αναβάθμιση, πνευματική ανασυγκρότηση και πορεία του τόπου. Η υγεία, η παιδεία, η δικαιοσύνη, η εθνική ασφάλεια και η κοινωνική πρόνοια συνιστούν βασικούς θεσμούς που συγκρότησαν, χρηματοδότησαν και υπηρέτησαν οι ευεργέτες. Θεσμοί που διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική πρόνοια και ευημερία, την κρατική ασφάλεια. Ακόμα, η ευεργεσία που βλέπει έντονα στην άμεση των κοινωνικών επιθέσεων, στην έμεση ενίσχυση των δεσμών συνοχή τη κοινωνία, στην πολιτισμική ενσωμάτωση του άλλου και συνέβαινε στη μείωση τη πολιτιστική απόσταση ανάμεσα στην προηγμένη Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αναπάθηκαν απόφευκτα η απάντηση στο ερώτημα ποιος κατήχθηκε τις ευεργεσίες, είναι φυσικά η επένδυση στη μελέτη σχετικά με τον ταυτό, την εθνική ταυτότητα. Λόγος ο Θεός ημών πάντων ιδέα είτε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Θεός. Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Θεός. Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νύχια είτε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Βάση, Μαρτύρησον οδεύστας, υπόρσον της Αλλαδίας, ημήν άγχη επίσκεψη και ίαση. Ασθενία συμβόλαιται και του ονόματος σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νύχια είτε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Φυλάξω να φτάσει την βακαλία ζωή και η πάραξη φυλάω τότε. Εις την κατάπαυση σου Κύριε από πάντες οι αγίοι σου αναπάγονται. Ανάπαυσο και τα ψυχά σαν δούλων σου ότι μόνος Thank you.
Κάρματης και ο κύριος Σταμάτης Κάρματης. Κύματα, προσοχή! Ο οποίος έβρισε το γνωστό
Ήπειρη με το Βρωμοκαίκιο και τώρα σε και εδώ δύο διάφορα άλλα τα οποία επίσης βλέπουμε τον τον Αβέα το Σιγρό και τον Ρωτήτο Μηχανινό, ο οποίος δώρησε που στεγάζεται το ορφανοτροφείο και διάφορα άλλα μερικά της. Συγγνώμη, αλλά δεν έχω το αντίγραφο της ομιλίας. Το έχω πω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν έχει στάσει. Παραπέσει και... Δεν πειράζει. Μια χαρά είμαστε. Η Έλενα Βενιζέλου ήβρισε το μευτήριο Έλενα και το θεραπευτήριο της Βούλας. Επίσης, ο σκυλής Γιάννης βόρεσε μεγαλύτερη συμβολή του στην ύβριση του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο σκυλήτριο νοσοκομείο της Ψήλου. Η οικογένεια εμπόρων, τραπεζιτών και γεωκτημόνων που μνημονεύεται από τα αρχαία χρόνια, μετά τη σφαγή της ποιού μέλη της οικογένειας εγκατεστάθηκαν στη Σύρο και σε πολλές πόλεις της Ευρώπης και αργότερα στην Ελλάδα και έκαναν πολλές επεργασίες. Ο χώρος του όρμου Καραμαγκά της Αττικής αφουλεί την ονομασία του στα πολλά χτήματα της οικογένειας στην περιοχή. Ο χώρος του Αβαμάδιος, θα είπαμε νομίζω για τον Κουράη. Ο Αβρέας ο Συγκρός, ο οποίος συμμετείχε στην ύβριση των Συγκροδρόμων Πειραιώς Λαβρίου, ύβρισε πλήθος έργων στην Αθήνα, του Χίου και την Κωνσταντινούπολη, όπως πολλεία, νοσοκομεία, φιλανθρωπικά ευρήματα, ορφανοτροφεία, ψυχοκομεία και πλήθος άλλων ευρημάτων. Αποκρέτα! Όποιος θέλει μπορεί να ανέβει. Μπορείτε να ανέβετε και πάνω στην έδωσα του Μουσίου, που είναι το Μουσίου του Φιλίππου Αργέτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια σου.